Είμαι ο Αναστάσιος Βλάσης. Είμαι ο σημερινός ιδιοκτήτης του εστιατορίου Κάβος, το οποίο ιδρύθηκε από τους γονείς μου το 1964. Η ταυτότητα του εστιατορίου είναι γνήσιες γεύσεις θάλασσας, με έμφαση στην ποιότητα, απλές παρασκευές, με στόχο να προκύψει οικονομικό αποτέλεσμα μέσα από την ικανοποίηση του πελάτη μας. Μέσα σε αυτά τα 60 χρόνια λειτουργίας του εστιατορίου μας έχουν γίνει κατά καιρούς αρκετές παρεμβάσεις για να φτάσει να έχει μια σύγχρονη μορφή και να εξυπηρετεί τις ανάγκες του, τις αυξημένες πλέον ανάγκες του. Μέχρι και το 99 όλες οι αλλαγές που είχαμε κάνει δεν είχαν λύσει το πρόβλημα της διασταυρούμενης ροής. Παλιά κτίρια, δεδαλώδη κτίρια, το ένα προσθήκη του αλουνού, νοοτροπίες παλιές, δυσκολίες τεχνικές, μας είχαν εγκλωβίσει σε ένα σύστημα το οποίο δεν είχε ταχύτητα στη ροή του. 2019 γνωρίσαμε την οικογένεια Ξενέξ και τον κύριο Κιούλπαπα και ακολουθήσαμε στο μεγαλύτερο μέρος της παρεμβάσης τους. Και έτσι ο σχεδιασμός ολοκληρώθηκε το 2020 με αρκετές αλλαγές στον τρόπο ροής της κουζίνας, με έμφαση σε κάθε πόστο και σε κάθε αντικείμενο, το οποίο βελτίωσε πραγματικά σημαντικά την ροή της δουλειάς μας. Το 2019 λοιπόν σχεδιάστηκε μια κουζίνα η οποία ξεχώρισε τις ροές και έλαβε υπόψη του τις ανάγκες κάθε πόστου. Το μεγάλο θέμα της επεξεργασίας των θαλασσινών. Ψάρια, όστρακα, γαρίδες, καραβίδες μπαίνουν σε συγκεκριμένο χώρο με πολύ καλή αποστράγγιση, δυνατότητα να εργάζονται τρεις άνθρωποι ταυτόχρονα, ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον, έχοντας κατάλληλα τεφλών μπροστά τους, χωρίς να υπάρχει επιμόλυνση και κατάλληλη αποστράγγιση. Αυτό το τακτοποίησε η Ξενέξ, ο χώρος πλήσης ψαριών της Ξενέξ. Δεν κολλάει πλέον, είναι πολύ σημαντικό. Και το άλλο μεγάλο σημείο ήταν ο χώρος πλήσης σκευών. Εμείς μέχρι και το 2020 χρησιμοποιούσαμε ένα οικιακού τύπου πλυντήριο γνωστής εταιρείας, το οποίο μας είχε εγκλωβίσει. Μπορούσαμε να έχουμε ποτήρια κάθε 7 λεπτά ή 14 λεπτά το αργότερο. Και έπρεπε μετά να τα σκουπίζουμε για να τα βάλουμε στις προθήκες. Αυτό ήταν ένα πρόβλημα. Όταν λοιπόν κάναμε την ανακαίνιση, αυτό επειδή είχε αγοραστεί πρόσφατα, δεν απομακρύνθηκε, εντάχθηκε μέσα στη νέα ανακαίνιση. Όμως, όταν το καλοκαίρι μετά την καραντίνα ξεκίνησε η δουλειά μας και ο κόσμος ξεχύθηκε στα παραθαλάσσια, όλες οι δομές λειτουργούσαν άριστα εκτός από αυτή. Για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα με τα στίγματα στα ποτήρια και στα πιάτα, σε πρώτη φάση καταστήσαμε ένα σύστημα αποσκήνησης, το οποίο αποδείχθηκε ανεπαρκές. Και έτσι οδηγηθήκαμε στο να φροντίσουμε να λύσουμε το θέμα μας μέσω της αντίστροφης όσμωσης. Τον Αύγουστο του 2021 μιλήσαμε με την Ξενέξ και ήμασταν τυχεροί και αγοράσαμε το πλυντήριο της Maiko, το οποίο διέθετε ένα σύστημα αντίστροφης όσμωσης και από τότε μέχρι σήμερα δεν έχουμε ξανασκουπίσει ούτε ένα ποτέ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύ θετικό για μας να βλέπεις την ώρα της δουλειάς οι υποδομές σου να αντέχουν, οι ταχύτητές σου να αυξάνονται και είναι πάρα πολύ ικανοποιητικό τα χρήματά σου να πιάνουν τόπο. Με την χρήση πλέον του νέου πλυντηρίου της Maiko, μέσα σε 2 λεπτά έχουμε ποτήρια χωρίς στίγματα, χωρίς σκούπισμα. Ενώ είχαμε ποτήρια με στίγματα σε 7 έως 14 λεπτά. Δεν είναι μόνο τα 2 λεπτά τα οποία μπορείς να έχεις μια αξιόπιστη πλύση. Ένα άθροισμα πραγμάτων, ένα άθροισμα αλλαγών που έγιναν σε εξωτερικούς, εσωτερικούς χώρους, σε υποδομές, από αξιόπιστους συνεργάτες, όλοι αυτοί που συμμετείχαν και στην ανακαίνιση, αλλά και στην λειτουργία του εστιατορίου.
έχουν ένα αξιόπιστο, συνεχές αποτέλεσμα. Ο κόσμος εισπράττει την ζεστασιά του εστιατορίου. Βρίσκει αυτό που έβρισκε και χθες. Βλέπει ότι ασχολείσαι μαζί του και εσύ είσαι ευτυχής, γιατί αυτά τα οποία εξόδεψες έπιασαν τόπο. Με το πέρασμα των χρόνων, το εστιατόριο αυτό που ιδρύθηκε, ανδρώθηκε υπό το φως του φαγκαριού και τις λάμπες της ασιδηλίνης, έφτασε να έχει μια σύγχρονη μορφή, χωρίς να χάσει τα χρώματα, τα αρώματα, τον προσανατολισμό του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσέχεις αυτό που πραγματικά σου δίνει το φαΐ σου. Αυτό το οποίο σε έφερε εδώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχεις αξιόπιστους συνεργάτες, όπως η οικογένεια της Ξενέξ, ώστε να φροντίσεις για τους νέους σχεδιασμούς, τις νέες ανάγκες, τις νέες απαιτήσεις. Ευχαριστούμε, Ξενέξ.